Καλημέρα, τι κυρίες και κύριοι, μέρος δεύτερο και πάμε σιγά σιγά να διερευνήσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε και ρεπορτάζ ετοιμάσει, αλλά έχουμε κυρίες και κύριοι και εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα μαζί μας. Και θα ξεκινήσω εκ δεξιών μου με τον κύριο Νίκο Λεβετσοβίτη, που είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ασφαλιστής, και έχουμε το θέμα με τα αυτοκίνητα. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Καλογράνη, επίσης κυρία Τριανταφύλου. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα που έχει προκύψει με τα αυτοκίνητα, γιατί που ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει κατάσταση στο αυτοκίνητο ή παρακράτηση 25% του μισθού της σύνταξης για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή το αυτοκίνητο είναι η κινητή περιουσία του καθενός, πρέπει να συζητήσουμε και το πώς υπάρχουν κάποιες, για την ασφάλειά του, για την ασφάλισή του, κάποιες παγίδες, ως ειδικός που ήσασταν να συζητήσουμε. Και επίσης, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την περιουσία την πραγματική που έχει ο καθένας. Και εκτός από την κινητή περιουσία, εκτός από την κινητή καλά περιουσία, πάμε στην ακίνητη περιουσία. Και έχουμε καλεσμένο μαζί μας τον κύριο Κώστα Αλεξίου, που είναι οικονομολόγος, ειδικός εκτιμητής ακινήτων. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Γιατί έχουμε και θέματα και με την ακίνητη περιουσία που έχουν προκύψει. Και εμείς δεν το κρύβουμε, παίρνουμε αφορμή και από αυτά που μας στέλνετε εσείς και δρομολογούμε εδώ πέρα και τα ρεπορτάζ και τους καλεσμένους μας. Και μας έχετε στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις και θέματα να συζητήσουμε για την ακίνητη περιουσία. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πού πάει το πράγμα. Διότι πέρα από τη Βίλα Αμαλία, πέρα από όλες τις τρακαστόκες που έχουν δεξιά και αριστερά, υπάρχουν και κάποια βασικά σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε τις εμπράγματις αξίες. Και οι εμπράγματις αξίες δεν είναι τα χαρτιά που έχουμε, οι εμπράγματις αξίες είναι η κινητή και η ακίνητη περιουσία που έχει ο καθένας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε, κύριε Αλεξίου, με εσάς. Ψηφίστηκε πρόσφατα κάτι. Και μιλάμε για το φόρο υπεραξίας. Τι είναι ακριβώς αυτό, να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα βομβαρδίζονται τον τελευταίο καιρό και με ειδήσεις και γρήγορα στα κανάλια και δεν έχουν το χρόνο να γίνει και μια επεξήγηση για να καταλάβουν, για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που ψηφίστηκε τον τελευταίο καιρό με τον τίτλο φόρος υπεραξίας. Μάλιστα. Ο φόρος υπεραξίας θα ισχύει από 1η-1η του 2013 και θα λειτουργεί ως εξής. Όποιος αγοράζει ακίνητο από σήμερα και μετά, θα καταγράφεται η αντικειμενική του αξία. Όταν το ακίνητο αυτό πωληθεί σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά βέβαια την αγορά του, η διαφορά αντικειμενικής πώλησης μείον αγοράς, θα αφορολογείται αυτή η διαφορά με 20%. Η διαφορά της αντικειμενικής αξίας μείον τη διαφορά της πώλησης. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κάποιος αγοράσει ένα οικόπεδο σήμερα με 100.000 ευρώ αντικειμενική και το πουλήσει σε 5 χρόνια, που η αντικειμενική θα είναι 150, η διαφορά 150 μείον 150.000 θα αφορολογείται με 20%, που σημαίνει θα αποδίδει ο πολιτής 10.000 ευρώ φόρο στο κράτος. Ο πολιτής. Ο πολιτής. Από τα χρήματα που παίρνει. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό βέβαια. Ο πολιτής, ας πούμε, θα πάρει, λέμε τώρα, 200.000, γιατί είναι πάντα πάνω από την αντικειμενική αξία. Αυτό είναι σχετικό, βέβαια, στο έτσι όπως έχουμε καταδείξει. Είναι πολύ σχετικό, κύριε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 150.000, 100.000, οι 10.000 οι οποίες θα προκύπτουν από τη διαφορά αυτά, αυτή που είπατε, θα πάει στο κράτος. Ακριβώς. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις και ο κύριος Παραδιάς από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει κάνει ένα διάβημα για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες να συμβεί αυτό. Φορολογείς δηλαδή το κέρδος σε κάποιον που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι. Το πρόβλημα είναι εκεί. Λέτε ότι είναι αντισταγματικό δηλαδή αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το πω ότι είναι αντισταγματικό, γιατί δεν είμαι νομικός. Αυτό όμως που έχω να πω ότι είναι πιθανά άδικο για ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Εάν κάποιος δηλαδή αφήσει στο παιδί του ένα ακίνητο, το οποίο έχει αγοράσει με το φόρο υπεραξίας και αναγκαστεί το παιδί του να το πουλήσει για να συντηρήσει, να καλύψει κάποια έξοδα, δεν είναι δυνατόν να φορολογείται σαν να είναι επιχειρηματίας, σαν να έχει κέρδος. Μάλιστα. Κατανοητό είναι αυτό. Τώρα όμως να σας πω και κάτι, γιατί είπε και πριν από λίγο και ο κ. Λεβετσοβίτης και νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Η αντικειμενική αξία είναι μια πραγματικότητα, μια βάση δεδομένων, να το πούμε έτσι, που ισχύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή συμπτωματικά έχω και θείους που χρόνια έκαναν το επάγγελμα του μεσίτη, μου λέγανε πάντα σημασία έχει η εμπορική αξία και το πώς μπορεί κάποιος να πουλήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί σήμερα, να πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι.
Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία για την κειμενική του αξία μπορεί να είναι 150.000, αλλά επειδή αυτό που το έχει έχει ανάγκη από ρευστό, γιατί έχει στεγνώσει η αγορά και θέλει να κινηθεί, γιατί μπορεί να δει και να σου πει: έχει πει να μου δώσει 50 να το πάρει. Εγώ δέχομαι. Ναι, κάνει 150, αντικειμενική αξία 150. Και εγώ δέχομαι και με 60 χιλιάρικα, αρκεί να μου τα δώσει τώρα κάς, να το πάρει, γιατί εγώ έχω ανάγκη τα χρήματα. Σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου τα χρήματα που θα δώσει ο άλλος είναι πολύ και λίγα, τι γίνεται? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που θέτεται αυτή τη στιγμή, γιατί η εμπορική αξία σε πολλές περιοχές αυτή τη στιγμή της χώρας μας είναι κάτω από την αντικειμενική. Είναι ένα θέμα που καλείται να δώσει απαντήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να τις δώσει άμεσα τις απαντήσεις αυτές, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ρευστότητα, σκοτώνει όπως λέμε τα ακίνητα, βρίσκονται κάτω από την αντικειμενική και δεν σας κρύβω αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα θέμα προς επίλυση αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να πούμε ότι και η αντικειμενική αξία είναι λίγο σχετική σε κάποια πράγματα. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που έχω τώρα στο μυαλό μου. Έτσι, για να ανοίξουμε και λίγο και την κουβέντα. Ξέρουμε ότι πάνε να γίνουν στην Αττική 4 εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων. Σωστά. Εκεί που θα γίνουν τα εργοστάσια, σήμερα έχει μια αντικειμενική αξία Α. Είναι προφανές όμως ότι κανένας δεν πάει να πάρει εκεί πέρα δίπλα κάποιο οικόπεδο. Ασχέτως άμα θα γίνουν με σωστές διαδικασίες, αν θα είναι σωστά για το περιβάλλον. Τι θα γίνει στο μέλλον? Ο κόσμος σήμερα βλέπει, στο μυαλό του έχει αποτυπωθεί εικόνα των γλάρων και της βρωμιάς που υπάρχει στη χωματερή και σου λέει θα πάω να πάρω ένα σπίτι εκεί πέρα δίπλα και να έχει πρόβλημα η υγεία των παιδιών. Ασχέτως αν θα γίνει σωστά ή όχι, λέμε έτσι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνει σωστά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όπως και να γίνει, σήμερα η αντικειμενική αξία, η εμπορική αξία μάλλον εκεί πέρα έχει πέσει πάρα πολύ. Εγώ σας λέω, πήγαινε να σας δώσω, έχετε να μου δώσετε 20.000 ευρώ, το λέω υποθετικά. Ναι. Τα πάω να σας δώσω δίπλα ακριβώς στη χωματερή, υπάρχουν. Ποιος θα πάει να πάρει εκεί πέρα δίπλα στη χωματερή? Η δίπλα στη χωματερή αντικειμενική αξία είναι πολλαπλάσια. Σωστά. Ακούστε κύριε Καλογράνη, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι να χρησιμοποιήσουμε κοινή λογική. Είμαστε σε μια χώρα που δεν τη χρησιμοποιούμε. Η κοινή λογική τι λέει? Να γίνει προσαρμογή της αντικειμενικής αξίας στην εμπορική, αλλά όχι μόνο προς τα πάνω και προς τα κάτω. Η λύση λοιπόν είναι απλή και θέλει κοινή λογική. Προσαρμογή της αντικειμενικής όχι μόνο προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της περιοχής και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στην οικονομία. Αν στην περιοχή, ας πούμε, του Κορυδαλού, οι εμπορικές είναι κάτω από τις αντικειμενικές, πρέπει η αντικειμενική να κινηθεί προς τα κάτω. Να ρωτήσω κάτι, η αντικειμενική αξία επηρεάζει τα ενίκια? Βεβαίως και τα επηρεάζει. Των εμπορικών χώρων? Βεβαίως και τα επηρεάζει. Αλλά αυτή τη στιγμή το κυριότερο που επηρεάζει τα ενίκια είναι η κρίση της αγοράς. Εδώ θέλω να πάω στον κύριο Λεβετσοβίτη, γιατί βλέπουμε κύριε Λεβετσοβίτη και ως αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε δώσει ευχή, έτσι θα το θυμίσω τώρα, για το 2013 να σταματήσει η ύφεση επιτέλους. Με αυτό είχαμε κλείσει. Όταν είχατε το 2012 καλεσμένο. Το 2012. Η κυρία Τριανταφύλου το θυμάται. Βέβαια, είχαμε πει ότι βλέπαμε κάποια μηνύματα και χθες στη συνέντευξη τύπου του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη και του Πρωθυπουργού είδαμε ότι κάποια πράγματα πάνε να αλλάξουν προς το καλύτερο, ετοιμάζεται να μπει χρήμα στην αγορά, μιλάμε για 1,5 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 1,44 δις. Ναι. Εντάξει, ακριβώς. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, για να μείνουμε στο θέμα. Η αντικειμενική αξία επηρεάζει, πέρα βέβαια από την ύφεση που σωστά είπε και ο κ. Αλεξίου, επηρεάζει και το ενίκιο. Και σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά. Ένας από τους λόγους που κλείνουν τα μαγαζιά, βάζουν λουκέτα, είναι ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν ούτε στο ενίκιο. Τα υψηλά ενίκια. Και εδώ βέβαια υπάρχει και μια ευθύνη, ελπίζω να μην διαφωνήσω με τον κύριο Αλεξίου, υπάρχει και μια ευθύνη ιδιοκτητών οι οποίοι δεν χαμηλώνουν τα ενίκια. Τη στιγμή που πέφτουν οι τζίροι σε εμπορικά καταστήματα, σε μαγαζιά, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν με το ζόρι κάποιοι ιδιοκτήτες να κρατάνε τα ενίκια σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, κάποιος θα φύγει και θα πάει απέναντι, έτσι, στον άλλο που το χαμηλώνει. Είναι το ένα φαινόμενο ναι, το βλέπουμε συχνά, κύριε Καλογράνη. Το λέω χαρτολογώντας σύστηνα από κάτω δρόμο. Σε κάποιον που το έχει χαμηλώσει, έτσι, το ενίκιο. Συμφωνώ με τον κύριο Λεβετσοβίτη, η φούσκα των ακινήτων, μία εκφρασή της ήταν τα περιόριστα υψηλά ενίκια και το εξής περίεργο στην ελληνική οικονομία, ο λεγόμενος αέρας. Όλα τα καταστήματα, όταν κάποιος Αμερικάνος προσπαθούσε να νοικιάσει σε μια περιοχή της Αθήνας ένα μεγάλο ακίνητο και του ζήτησαν αέρα, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι αγόραζε. Με αυτό ακριβώς ο αέρας, έτσι, ήταν αέρας. Δεν ήξερες γιατί δίνεις τα λεφτά, ακριβώς αυτό. Να κάνουμε και μια... Και μιλάμε για τα ενίκια, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε. Απλά να βάλουμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει, είναι η αυτοτελής φορολόγηση στα ενίκια. Μπράβο. Τι είναι αυτό, κύριε Αλεξίου? Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όποιος έχει εισόδημα από ενίκια
θα φορολογείται ξεχωριστά. Δηλαδή δεν θα προστίθεται το εισόδημα αυτό σε άλλα εισοδήματά του από άλλες πηγές μισθού συντάξης. Αυτό είναι καλό ή κακό? Αυτό είναι καλό για ορισμένη κατηγορία ανθρώπων και κακό για μια άλλη. Δηλαδή συγκεκριμένα, με την αυτοτελή φορολόγηση, όποιος εισπράττει μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 1.000 το μήνα ενίκιο, θα φορολογείται με 10%. Δηλαδή στα 12.000 εισοδήματα από ενίκιο, του παίρνει τα 1.000. Από ενίκιο. Από ενίκιο. Αυτό τελείως. Άσχετα τα υπόλοιπα. Το λέμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Άσχετα. Θα του εισπράττει το κράτος τα 1.200. Άρα, ένας άνεργος αυτή τη στιγμή ή ένας μικροσυνταξιούχος που είχε ένα ενοικιάκι, θα έχει αύξηση φορολογίας. Όμως, ένας μεγάλο εισοδηματίας, ο οποίος δηλώνει 50 και 60.000 το χρόνο, αυτός πώς φορολογείται? Μέχρι τα 12.000 του παίρνει το 10%, από τα 12.000 και πάνω φορολογείται με 33%. Ενώ αν έμπαινε στην κλίμακα εισοδήματος την παλιά, θα ήταν στο 40-45%. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί, κύριε Λεβιτσοβίτη, τώρα θα έχουν και ένα κίνητρο να μειώσουν τα ενοίκια. Κάποιος που έχει 3-4 κίνητα και τα μοιράζει, αντιλαμβάνεται ότι δεν θέλει να περάσει τα 12.000, διότι θα του πάρει παραπάνω χρήματα και εάν δεν μπορεί να πιάσει τα μεγάλα ποσοστά των 40.000 ευρώ, μιλάμε τώρα για τα. Και θα αναγκαστεί να μειώσει το ενίκιο του για να είναι κάτω από την κλίμακα, για να φορολογηθεί μόνο με 10%. Ακριβώς. Και άρα θα είναι κερδισμένος και ο ενοικιαστής, που είναι ο μικρό επαγγελματίας στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορεί να διαφωνεί, ναι. Όχι, εγώ θέλω να βάλω ένα άλλο προβληματισμό, να μας πει και ο κύριος Αλεξίου. Υπάρχει σχέδιο μείωση των φοροαπαλλαγών από τα ενίκια? Όχι. Όχι. Καταργείται αυτή η δυνατότητα που υπήρχε μέχρι τώρα με τον νέο νόμο και γίνεται ακόμα σκληρότερο. Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει ενίκιο δεν έχει φοροαπαλλαγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τότε γιατί να το δηλώνει? Δεν το δηλώνει. Μάλιστα. Δηλαδή, στην πράξη, η εμπειρία μου από τα κίνητα τι δείχνει? Ότι η συμφωνία μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη οδηγεί στο να μην δηλώνονται εισοδήματα. Κύριε Αλεξίου, με αυτό το μέτρο δηλαδή τώρα. Θα χάσει εισοδήματα το κράτος. Δηλαδή, σπρώχνουμε στην φοροδιαφυγή τον Έλληνα. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτό είναι σωστό. Είναι to the point αυτό. Οι φωστήρες στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Καλογράνη, δεν το σκέφτηκαν αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ένα τρομερό παραλογισμό αυτή τη στιγμή. Πολύ εύστοχο ο προβληματισμό. Και ένα τρομερό παραλογισμό ότι μέσα στο 2012 πληρώσαμε όλοι, όπως ξέρετε, το χαράτσι της ΔΕΗ. Όλοι το πληρώσαμε. Σε όλους μας ήρθε. Και συγχρόνως ήρθε και ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012. Δηλαδή, συγχρόνως την ίδια χρονιά πληρώσαμε δύο διαφορετικούς φόρους για το ίδιο πράγμα. Ο παραλογισμός της φορολογίας στα ακίνητα θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε κατασχέσεις ή σε φυλάκιση ιδιοκτητών. Πρέπει, δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Όπως, κύριε Λεβετσοβίτη, ξέρετε, στον χώρο του αυτοκινήτου η αγορά αυτή καταστράφηκε από λάθος φορολογική πολιτική, τέλη κυκλοφορίας. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο των ακινήτων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή παραλογισμός στη φορολογία. Εμένα μου κάνει ένα πράγμα εντύπωση. Θες να φορολογήσεις? Να φορολογήσεις. Γιατί δεν βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα και ένα πλαίσιο κάθε χρόνο κάτι? Δεν μπορεί τώρα να με φορολογείς για το 9, το 10, το 11, επειδή τότε δεν είχες το μηχανισμό να εισπράξεις τα χρήματα αυτά. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Και να επαναλάβουμε αυτό που είπε και ο κύριος Λεβιτσοβίτς, ότι με αυτή τη λογική. Κύριε Καλογράνη, εδώ θα μιλάμε. Υπάρχει μια συμφωνία να μην δηλώνονται. Εγώ θα σας πω και το άλλο. Εδώ θα πω το εξής. Έχουμε τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μάλλον στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, ναι, υπάρχει και φοροδιαφυγή. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροφυγάδες. Υπάρχουν έντιμοι, υπάρχουν και ανέντιμοι. Υπάρχουν και φοροφυγάδες. Έχουμε λοιπόν δύο ελεύθερους επαγγελματίες. Ο ένας κόβει αποδείξεις και ο άλλος κόβει τις μισές. Με το νέο μέτρο που τους θεωρεί όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες φοροφυγάδες. Ακριβώς. Αυτός που έκοβε αποδείξεις και ήταν πλήρως έντιμος θα κόβει τις μισές. Και αυτός που έκοβε τις μισές θα κόβει σχεδόν το τίποτα. Δηλαδή και από εκεί έχουμε απώλεια εισοδήματος για το κράτος. Αυτό δεν το βλέπουν στο Υπουργείο Οικονομικών? Να δώσουμε και δύο χρήσιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Η μία είναι ότι έχουμε αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12 του 2013. Να τη δώσουμε αυτή την πληροφορία. Και να δώσουμε. Αυτό είναι, κύριε Αλεξίου, από τον υφυπουργό, τον κύριο Σκορδά, που είχε γίνει. Ακριβώς. Αποθετικά. Πήρε παράταση με το 2013 και μία άλλη δεύτερη χρήσιμη πληροφορία για τις εμπορικές μισθώσεις. Μέχρι το 2013 παρατείνεται τι? Ότι όταν θέλει να αποχωρήσει από επαγγελματικό χώρο ο ενοικιαστής, μπορεί τρεις μήνες πριν να ειδοποιήσει εγγράφος και η αποζημίωση είναι ένα μίσθωμα. Μάλιστα. Αυτό θα εξακολουθήσει και στο 2013. Ενώ ο παλιός νόμος έλεγε 6 συν 4,
6 μήνες πριν και 4 είναι και αποζημίωση. Τώρα εξακολουθεί να ισχύει 3 μήνες πριν και ένα αποζημίωση. Είναι χρηστικές πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Ο κύριος Αλεξίου ήταν πολλά χρόνια δραστηριοποιημένος στον χώρο της εκπαίδευσης και με εξειδίκευση και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ακριβώς. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Σήμερα, με τέτοια κρίση και τέτοια ανεργία, τι επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να πάρει, κύριε Αλεξίου? Θα απαντήσω αμέσως. Είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τους γονείς και υπάρχει έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα σας δώσω μία απάντηση σε αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε job surfing. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τέτοια προσόντα ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές που γίνονται. Για παράδειγμα, ενώ κάποτε οι άνθρωποι γεννιόντουσαν και πέθαναν με ένα επάγγελμα, τώρα από έρευνες έχει φανεί ότι πάνω από 15 φορές στη διάρκεια της ζωής μας θα χρειαστεί να αλλάξουμε επάγγελμα. Πάνω από 15? Πάνω από 15. Και μάλιστα θα χρειαστεί να έχουμε πολλαπλά προσόντα, υπολογιστές, γλώσσες, σεμινάρια. Όταν οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ παίρνουν το πτυχίο τους, ο Πρίτανης τους λέει: συγχαρητήρια για το πτυχίο που πήρατε και θα έχει ισχύει και τα επόμενα 4 χρόνια. Μετά θα είναι άχρηστο. Γιατί η γνώση ξεπερνάει ακόμα και τις σπουδές. Γι' αυτό, κύριε Αλεξίου, έρχονται στην Ελλάδα και γίνονται πρωθυπουργοί. Ακριβώς. Για απόφοιτη του Χάρβαρντ. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Όταν θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε όχι για τους απόφοιτους του Χάρβαρντ, αλλά για εσάς και για εμάς, για τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε την τιμή σήμερα και τη χαρά να έχουμε δύο εξειδικευμένους ανθρώπους από την αγορά και από την πιάτσα για να μας πούνε για τα ακίνητα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με τα εκτός σχεδίου που θα φορολογηθούν τώρα, ενώ και σύμφωνα με τον νόμο του Τρίτσι θα ξαναφορολογηθούν, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα το θέσουμε και αυτό στον κύριο Αλεξίου. Αλλά βεβαίως και το πολύ σημαντικό θέμα με τα ακίνητα, με τα αυτοκίνητα, που πολλά από αυτά είναι ανασφάλιστα. Θα μας πει ο κύριος Λεβετσοβίτς παγίδες και τι πρέπει να προσέχουμε. Όλα αυτά σε λίγο θα μιλήσουμε για τη δική σας κινητή και ακίνητη περιουσία. Καλημέρα, Αττική, κυρίες και κύριοι. Μέρος τρίτο. Επιστρέφουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ήδη μας έχετε κάνει πολλά ερωτήματα. Τα έχουμε ψηλομαζέψει εδώ πέρα να ρωτήσουμε τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Αλλά να δώσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορούμε λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-28-32-940. Επίσης, να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω ή τα ερωτήματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο καλημέρα@αττική.gr. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook ή Twitter, πληκτρολογώντας «Καλημέρα Αττική». Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε εμείς, κύριε Σικύρο, ότι μαζί μας έχουμε τη χαρά να είναι ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Λεβετσοβίτης, ο οποίος είναι και ασφαλιστής, και ο οικονομολόγος και εκτιμητής ακινήτων, ο κ. Κώστας Αλεξίου, με τον οποίο συζητάμε, με τους οποίους συζητάμε για την κινητή, όπως είπαμε πριν από λίγο, και ακίνητη περιουσία, η οποία τώρα έχει μπει και στο στόχαστρο και τις εφορίες με τα νέα μέτρα και με όλα αυτά τα οποία ισχύουν. Ερώτηση. Ανακοινώθηκε και είπε πριν από λίγες ημέρες. Είπανε ότι για τις αποδείξεις. Και παρακαλώ πολύ να ετοιμάζουμε το ρεπορτάζ, έτσι, που είναι το βίντεο 7 για τις αποδείξεις. Να το παίξουμε για να το σχολιάσουμε και μετά. Και λέει ότι θα πρέπει να, μέχρι ένα ποσό, να βάζει το 22%. Έχουν ποινή φόρου 22% αν δεν βάλουν τις αποδείξεις που πρέπει να είναι μέσα. Αλλά από τις αποδείξεις αυτές αφαιρούνται τα ενίκια που συζητάμε τώρα εδώ πέρα και που αφορούν και εσάς, κύριε Λεβετσοβίτη. Και τα ασφάλιστρα και τα ενίκια και τα δίδακτα. Αφαιρούνται τα ασφάλιστρα. Τα πάντα αφαιρούνται, κύριε Λεβετσοβίτη. Ό,τι μπορεί να πληρώνει κάποιος. Αφαιρούνται τα ασφάλιστρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήταν ένα κίνητρο για να μπουν μέσα τα ασφάλιστρα, για να μην υπάρχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Αφαιρούνται τα πάντα. Οι ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν. Πού στο τέλος, και πολύ σωστά λέει ο κόσμος, μα άμα εγώ παίρνω 800 ευρώ και πρέπει να δηλώνω το 25%, πώς θα βρίσκω, πώς θα τα δηλώνω όταν δεν είναι το σούπερ μάρκετ, όταν δεν είναι το ένα, όταν δεν είναι το άλλο, δεν τα έχουμε όλα αυτά τα χαρτιά για να. Όσο είναι το σούπερ μάρκετ είναι μέσα. Δεν δίνουμε τόσα πολλά λεφτά μόνο και μόνο για φαγητά και για τέτοια. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Αυτό πώς το βλέπετε? Κύριε Καλογράνη, υπάρχει εδώ ένας παραλογισμός. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μας υποχρεώσαν να μαζεύουμε όλοι οι αποδείξεις, τις πήγαμε όλες στις εφορίες, και αν πηγαίνετε σε μια εφορία της περιοχής σας, βουνάει αποδείξεις που δεν ελέγχθηκαν και ποτέ. Το είδα. Δηλαδή, παίρνουν μέτρα για να μην εφαρμόζονται. Για να μην εφαρμόζονται. Αυτό είναι ανησυχητικό. Για να μην λύνεται το πρόβλημα. Πάμε βέβαια να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, λοιπόν. Όπου ποινή φόρου 22% θα αντιμετωπίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν αποδείξεις
αξίας ίσης με το 1 τέταρτο του εισοδήματός τους, με μέγιστο όριο απαιτούμενων αποδείξεων 10.500 ευρώ. Έτσι, η τελική διάταξη για τις αποδείξεις περιλαμβάνει σε τροπολογία που κατατέθηκε προχτές στη Βουλή, στο υποσυζήτηση φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ράβει κουστούμι για έξτρα φόρους 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή αύριο Παρασκευή. Έτσι είναι και επίκαιρο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η τροπολογία υποχρεώνει τους φορολογούμενους να συγκεντρώνουν αποδείξεις αξίας 25% του ατομικού εισοδήματός τους με μέγιστο όριο απαιτούμενων αποδείξεων 10.500 ευρώ. Αν λείπουν αποδείξεις, την διαφορά με τις απαιτούμενες επιβάλλεται φόρος 22%. Για παράδειγμα, μισθωτός με ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις 5.000 ευρώ. Αν έχει συλλέξει αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ, στην διαφορά των 2.000 ευρώ θα μπει φόρος 22% ή θα κληθεί να πληρώσει έξτρα φόρο 440 ευρώ. Η εφορία, πέραν των αποδείξεων που ισχύουν σήμερα, σούπερ μάρκετ δηλαδή, θα πάνε σε ένδυσες, υπόδεισες, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αποδείξεις από συνεργεία, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Θα αναγνωρίσει από φέτος και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων που μέχρι σήμερα μετρούσαν στις φοροαπαλλαγές. Αντίθετα, εξαιρούνται δαπάνες κοινοχρήστων και πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν περνάνε οι δαπάνες ενοικίων, ιατρικής και νοσοκομιακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή μεταξύ συζύγων, κάθε είδους ασφάλιστρα, οι δωρεές και οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν είτε φοροαπαλλαγές είτε τεκμήρια. Με άλλες διατάξεις, ορίζεται ότι από τα εισοδήματα του 2013 και μετά, οπότε καθιερώνεται ξεχωριστή κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με συντελεστές 26% για έσοδα έως 50.000 ευρώ και 33% για υψηλότερο εισόδημα, θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, η αύξηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων από το 10% στο 15% θα ισχύσει τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ενώ ο φόρος υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων με συντελεστή 20% αφορά ακίνητα που αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Μάλιστα. Το είδατε. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Λεβεζοβίτη? Τι να πω, ένα φορολογικό σύστημα που απευθύνεται μάλλον σε Ελβετούς και όχι σε Έλληνες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να έχουμε τόσο ανασφάλιστα αυτοκίνητα και να εξαιρούνται τα ασφάλιστρα και τα δαπάνες. Και να εξαιρούνται τα ασφάλιστρα, δεν υπάρχει ένα κίνητρο να πάει ο άλλος να έχει ασφαλισμένο το αυτοκίνητό του. Έτσι δεν είναι? Και είναι και λογικό το κίνητρο αυτό. Το ίδιο και με τα ενίκια. Και όταν και μάλιστα βλέπουμε και μεγάλες εταιρείες ασφαλιστικές, πολυδιαφημισμένες, οι οποίες βάρεσαν κανόνι, και πρέπει και το κράτος να έρθει και να κάνει μια ρύθμιση στην αγορά για το συγκεκριμένο πράγμα. Να δώσει ένα κίνητρο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Χρειάζεται κοινή λογική. Δεν χρειάζεται ένας επιστήμονας ή φιλόσοφος. Βάζει τη λογική κάτω και λέει: αυτή τη στιγμή στα ακίνητα ο φόρος υπεραξίας, που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται, είπε από οποιαδήποτε αιτία να ακούσατε το ρεπορτάζ. Το οποιαδήποτε αιτία. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν κάνω επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί όταν πουλάω ένα κίνητο που αγόρασα και το πουλάω μετά από 5-10 χρόνια, γιατί έχω ανάγκη να με φορολογήσει σαν να έχω κέρδος επιχείρησης? Ναι. Καταλάβατε τι γίνεται? Ναι. Αν έχω επιχειρηματική δραστηριότητα, με φορολογήσει, είμαι κατασκευαστής. Ναι. Αυτό το κάνανε για να κυνηγήσουν τους κρυφούς κατασκευαστές. Ναι. Οι κρυφοί κατασκευαστές είναι οι λεγόμενοι αυτοί που φτιάχνουν ακίνητα και τα πουλάνε χωρίς εταιρείες. Μάλιστα. Καταλάβατε, παλιότερα υπήρχε, αν πουλήσεις νωρίτερα από τα 5 χρόνια, φορολογήσεις σαν κατασκευαστής. Ναι. Τώρα, για να κυνηγήσουν τους κρυφούς κατασκευαστές, γιατί όλοι, λόγω της κρίσης, το 80% των κατασκευαστικών εταιρεών έκλεισε. Ναι. Και πουλάνε σαν ιδιώτες. Πάνε να κυνηγήσουν εκείνους και την πληρώνουν πάλι όλοι οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Για να δούμε και ένα άλλο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις κατασχέσεις των αυτοκινήτων. Κατασχέσεις λέει το αυτοκινήτου, η παρακράτηση του 25% του μισθού ή της σύνταξης θα κάνει εφορία σε 44.500 ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των 2 προηγούμενων ετών. Δεν μιλάμε για τώρα, που πήγαν και τα καταθέσανε και δεν πληρώσανε. Έτσι, το συνολικό ποσό μαζί με τις προσαυξήσεις και τα πρότυπα φτάνει τα 13,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε το βίντεο και έχουμε εδώ πέρα τον Καθήλ Ναμούδη, τον κύριο Λεβετσοβίτη, να το σχολιάσουμε όταν επιστρέψουμε. Δεν το έχουμε ετοιμάσει ακόμα. Σε λίγο που θα το έχουμε ετοιμάσει είναι το 15 που αφορά τις κατασχέσεις των αυτοκινήτων. Πείτε εδώ μας. Έχουμε, κύριε Καλογράνη, και ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε παλιά στην Ελλάδα. Τώρα κυκλοφορούν και χωρίς πινακίδες. Ναι. Καταθέτουν πινακίδες πολλοί. Και συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες. Πραγματικά. Και χωρίς ασφαλιστήριο.
Κύριε Λεβετσοπίτη, χτες συγκεκριμένα, πραγματικά σας το λέω, είδα δύο μηχανάκια, ήταν φοβερό και μου έκανε τέτοια εντύπωση. Δύο μηχανάκια μπροστά στο φανάρι, χωρίς πινακίδες. Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, λέω, κυρία Τριανταφύλου. Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι. Πραγματικά δεν το βλέπεις στους δρόμους πλέον, το συναντάς. Και όσο για το θέμα των ανασφάλιστων, πρέπει τα πρόστιμα να επιβάλλονται. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι όμως. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν θα εντοπίζονται. Βέβαια, να πούμε και το άλλο. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε χρόνο από τότε που υπήρχε μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία συνεδρίασε μαζί με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και είχαν βρει, λέει, τρόπους να εντοπίσουν τα ανασφάλιστα. Είχαν μέχρι και τα πρόστιμα συζητήσει. Πού είναι το αποτέλεσμα? Κανένα αποτέλεσμα. Και γι' αυτό είναι θέμα τώρα απορίας. Τι συμβαίνει με τα ανασφάλιστα? Γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ανασφάλιστα οχήματα? Μήπως, βάζω ένα ερώτημα, υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούν να βρουν τα ασφαλισμένα? Μήπως δεν δηλώνονται όλα τα ασφαλισμένα? Μήπως υπάρχει και εκεί φοροδιαφυγή? Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα. Να παρέμβει δικαιοσύνη και σε αυτό το θέμα. Αυτό κύριε Λεβετσοβίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Να ρωτήσω κάτι, ναι, και σας έτσι και ασφαλιστικός ασφαλιστής. Και είναι η δουλειά σας η συγκεκριμένη. Θεωρείτε ότι τα τέλη τα οποία πληρώνει ο κόσμος είναι πολλά για τα αυτοκίνητα? Δηλαδή, το λέγαμε και παλαιότερα, πηγαίνεις στην Ευρώπη και σου έχεις 30 ευρώ για όλο το χρόνο για να χρησιμοποιείς τους λεγόμενους αυτοκινητόδρομους που φτιάχνουν. Δηλαδή, υποτίθεται ότι τα τέλη είναι ανταποδοτικά γιατί φτιάχνουν τους δρόμους. Έτσι. Και σου λέει 30 ευρώ ή 50 ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, αναλόγως στη διαδρομή. Εδώ στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ ακριβά και ο κόσμος δεν μπορεί. Εγώ θα σας απαντήσω κι εγώ με ένα ερώτημα, κύριε Καλογράνη. Κύριε Τριανταφύλου, να απαντήσω κι εγώ με ένα ερώτημα. Θεωρείτε δίκαιο κοινωνικά ένας φτωχός άνθρωπος με ένα παλιό αυτοκίνητο να πληρώνει πολλαπλάσια τέλη από έναν ο οποίος έχει οικονομική δυνατότητα και ευμάρεια και έχει καινούριο αυτοκίνητο? Έτσι. Όχι, δεν είναι λογικό. Και για να δείτε πόσο λάθος είναι η πολιτική αυτή, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας φέτος μειώθηκαν σε σχέση με πέρσι. Βέβαια. Ναι. Όπως έχει γίνει με το πετρέλαιο. Δηλαδή, έτσι. Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Παίρνετε μέτρα, βλέπετε ότι μειώνονται τα έσοδα. Τι κάναμε λάθος στα μέτρα αυτά? Αλλάξτε το. Πρέπει να το αλλάξουμε. Έτσι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο το έχουμε έτοιμο για τις κατασκέσεις και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Η εφορία έχει ήδη στείλει ειδοποιητήρια σε όλους τους ιδιοκτήτες, με τα οποία τους προειδοποιεί ότι αν δεν εξοφλήσουν τα ποσά από αυτά τα τέλη που έχουν καταστήληξη πρόθεσμα, τότε θα προχωρήσει σε κατάσχεση του οχήματός τους. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο του οφειλέτη θα βγει σε πληστηριασμό για να μπορέσει να καλυφθεί το χρέος του προς την εφορία. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, εφόσον η εμπορική αξία του αυτοκινήτου είναι μικρότερη του ύψους της φορολογικής οφειλής, τότε θα διερευνηθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εσόδων που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος, όπως εισοδήματα από ενοίκια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που είναι στο όνομά του, παραδείγματος χάρη ακίνητα κλπ., τα οποία εφόσον ρευστοποιηθούν μπορούν να καλύψουν χρέη. Τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους εφόρους που μπορούν να κατάσχουν το 25% του μισθού, εφόσον αυτός ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Είδαμε το ρεπορτάζ. Έτσι. Τώρα, να πούμε, κύριε Καλογράνη, ότι όταν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με έναν ανασφάλιστο, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Και να το εξηγήσω αυτό. Για πείτε μας, κύριε Βιτζοδρή, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Εφόσον, κύριε Καλογράνη, κύριε Τριανταφύλου, εφόσον έρθει η αστυνομία επί τόπου, καταγράψει το συμβάν και καταγράψει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είναι ανασφάλιστος, ο ασφαλισμένος, εφόσον είναι και μη υπαίτιος, θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία μέσω της κάλυψης που λέει το ασφαλιστήριο, στο ασφαλιστήριο συμβολαιό του, κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. Ναι, αλλά άμα δεν το έχει βάλει αυτό, πρέπει να το βάλει αυτό. Άμα δεν το έχει βάλει, πρέπει να το βάλει. Και εδώ θέλει λίγο προσοχή, επειδή βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις στο ίντερνετ, ασφαλιστείτε φτηνά, ασφαλιστείτε με προσφορά κτλ. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί κυκλοφορούν πακέτα προσφορών και εκπτωτικά που δεν έχουν αυτή την κάλυψη. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Είναι καλό να πληρώνουμε χαμηλά ασφάλιστρα, αλλά για 5 και 10 ευρώ και 20 πάμε να γλιτώσουμε, να κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να μην αποζημιωθούμε, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κάλυψη,
σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Και να πούμε ότι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πακέτα που την περιλαμβάνουν την κάλυψη, ναι, και έχουν άλλα πακέτα εκπτωτικά που δεν την περιλαμβάνουν την κάλυψη. Η λύση είναι μία, κύριε Καλογράνη, να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του πράκτορα και σύμβουλο να σιγουρεύεται ότι έχει αυτή την κάλυψη. Και αν δεν την έχει, να του τη βάζει ο ασφαλιστικός του πράκτορα. Έστω, είπαμε, και με μια μικρή επιβάρυνση, διότι είναι. Όχι, πολύ... όπως είχε εξελιχθεί η ιστορία. Ναι. Τώρα απλώς δεν έχει να κάνει άμα είσαι εσύ καλός οδηγός και λες: εγώ δεν θα κάνω ποτέ το λάθος, θα το κάνει ο άλλος. Ακριβώς. Άμα το κάνει ο άλλος και δεν έχει ασφάλεια, τι κάνεις εκεί πέρα. Έτσι. Γι' αυτό σας είπαμε και στην αρχή ότι πολλοί λένε: ήρθε το τέλος του κόσμου. Άρα λοιπόν η λύση είναι να υπάρχει μια προσωπική επαφή με τον ασφαλιστικό σύμβουλο και πράκτορα για να συζητάει ο καθένας πώς ακριβώς θέλει να του φτιάξει το συμβόλαιο και τι πρέπει να μπαίνουν μέσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πραγματικά υπάρχουν απρόσωπα πακέτα. Και μέσω ίντερνετ και με ένα κουμπί πατάμε. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως παίρνουμε το ασφαλιστήριο και δεν κοιτάμε τι γίνεται, τι περιλαμβάνει μέσα. Όχι, είναι πρέπει λάθος. Να κοιτάμε. Τα ψηλά γράμματα που λέμε. Πρέπει να κοιτάμε. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επισημαίνουμε. Υπάρχει συγκεκριμένη σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχει κάλυψη για αποανασφάλιστα αυτοκίνητα. Δεν κοστίζει πολύ, είναι πολύ μικρό το κόστος. Πολλές φορές είναι και δωρεάν. Αλλά προκειμένου να βγάλουν πακέτα εκπτωτικά κάποιες εταιρείες, βγάζουν άλλα πακέτα πιο οικονομικά, πιο φτηνά και, το βγάζουν, και αυτό βγάζουν αυτό την κάλυψη αυτή απ' έξω. Και βγάζουν αυτό απ' έξω. Για να μην αποζημιώνουν. Για να μην αποζημιώνουν. Να πάμε και σε κάτι άλλο. Μια και συζητάμε τώρα εδώ και θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Υπάρχει και αυτό που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό. Όταν φύγει κάποιος και δεν έχει πληρώσει και χρωστάει τα ενίκια. Παρόλα αυτά όμως τα ενίκια είναι βεβαιωμένα, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει πάει στην εφορία να δώσει το χαρτί ότι έχει λήξει η συγκεκριμένη διαδικασία, mm-hmm, και του χρωστάει 5 και 6 και 7 και 8 και 9 μήνες ενίκια. Υπάρχει μια διαδικασία για να μην φορολογηθεί, όχι για να τα εισπράξει αυτός που έχει το ακίνητο. Ακριβώς. Να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Αν ο ενοικιαστής εξαφανιστεί και μας χρωστάει 8 ενίκια. Σύνηθες και αυτό φαινόμενο στις μέρες μας, έτσι. Και δεν έχει υπογράψει λήξη μίσθωσης. Εμείς για την εφορία πρέπει να φορολογηθούμε για τα μισθώματα αυτά. Mm. Ποιος είναι ο τρόπος για να μην φορολογηθούμε και έμεσα να κάνουμε ζημιά στον ενοικιαστή που δεν πληρώνει, στον κακοπληρωτή πάντα. Mm. Να πάμε στην εφορία, να κάνουμε μια δήλωση του νόμου 105 που μας δίνει η εφορία, mm, και στην οποία δηλώνουμε ότι δεν έχουμε εισπράξει αυτά τα μισθώματα. Και από εκεί και πέρα τα εκχωρούμε στο κράτος. Αυτό τι σημαίνει? Εμείς δεν θα τα εισπράξουμε ποτέ. Το κράτος όμως μέσω του τάξης θα τα απαιτήσει από τον ενοικιαστή. Και ένα επίσης θέμα που το είπαμε στην αρχή, δεν σας έχω ρωτήσει ακόμα, κύριε Αλεξίου, γιατί μας το έχουν ρωτήσει και οι τηλεθεατές αυτό. Ναι, ναι. Και έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό θέμα των εκτός σχεδίου πόλεως, των οικοπαίδων. Και έχει χωράφια, λέει τώρα, στο ακριβώς όπως συζητάνε. Δηλαδή πάνε μέσα να βάλουν τα χωράφια. Τα οποία αυτά θα αρχίσουν να φορολογηθούν τώρα. Συγκεκριμένα για όλο την έκταση. Σύμφωνα όμως με τον νόμο του Τρίτσι, όταν θα μπουν στο σχέδιο πόλεως, αναλόγως την έκτασή του, τα στρέμματα που είναι το καθένα, από 40 έως 60% πληρώνονται σε εισφορά σε γη στον οικείο Δήμο, στο κράτος δηλαδή. Για να γίνουν οι πλατείες, για να γίνουν οι δρόμοι, θεωρητικά δίνεις αυτό το ποσοστό. Ναι, και το υπόλοιπο που μένει το πληρώνεις, φορολογείς και το πληρώνεις κανονικά σε χρήμα. Αυτό λοιπόν όμως τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινάνε να τους φορολογούν για όλο το αγροτεμάχιο, mm-hmm, για όλο το συγκεκριμένο, και αυτό γίνει για τα επόμενα 10 χρόνια, 12 μέχρι να μπει ας πούμε στο σχέδιο πόλης, όταν θα μπει στο σχέδιο πόλης θα τους πάρουν το μισό και αυτοί θα έχουν πληρώσει 10 χρόνια όλο, θα τους πάρουν και το μισό και πολλές φορές πληρώνουν παραπάνω και από ό,τι αξίζει το αγροτεμάχιο. Έτσι όπως πάνε να το κάνουν, αν ισχύσει και ο νόμος του Τρίτσι. Είναι ένα θέμα αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Καλογράνη, και αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αυτή τη στιγμή το σύστημα. Δεν έχει ψηφιστεί. Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού υπάρχει για όλη την Ελλάδα, εκτός από τα εκτός σχεδίου. Τα εκτός σχεδίου είναι υποσυζήτηση με ποια τιμή θα φορολογηθούν. Mm-hmm. Το πρόβλημα που θέτεται είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ότι θα γίνει έτσι. Αν όμως γίνει έτσι και βγει τιμή αντικειμενικού προσδιορισμού, πιθανό να καταργηθεί πλέον η εισφορά σε γη σε χρήμα. Αυτό ναι, είναι δίκαιο. Πιθανό να συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας πω πάλι κάτι. Επιμένω στη λέξη κοινή λογική. Έτσι. Πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να έρθει στη θέση του άλλου. Στην Ελλάδα αυτό που δεν κάνουμε είναι πάντα κοιτάμε από την πλευρά μας και δεν πάμε στη θέση του άλλου. Αυτή τη στιγμή στα Αλεγρενά, σε μια περιοχή στο Λαύριο, υπάρχει ένας γεωργός που έχει 40 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής της περιουσίας είναι στα 300.000 ευρώ. Καήκανε αυτά τα στρέμματα από τη φωτιά του Σουνίου και μου λέει αδυνατό να πληρώσω. Τελείωσα. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Πιστεύω ότι τελικά δεν θα υπάρχει εισφορά σε χρήμα και σε είδος από τη στιγμή που θα μπει στον αντικειμενικό προσδιορισμό. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο θέμα με εσάς, κύριε Λεβετσοβίτη.
Είδαμε, ακούσαμε και χθες τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκορδά μαζί με τον Πρωθυπουργό. Μίλησαν για το 1,44 δις τα οποία θα δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα και το πιστεύω ότι εσείς και ως αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών καθημερινά θα το βιώνετε. Τα κριτήρια για τα οποία θα μπορεί κάποιος να πάρει τη χρηματοδότηση για να μπει σε κάποιο πρόγραμμα. Σήμερα οι εταιρείες έχουν προβλήματα με την εφορία. Ακόμα και αν έχουν κάνει ρύθμιση και την πληρώνουν, ενημερωτά δεν μπορούν να πάρουν. Δεν τους δίνει, γιατί δεν είναι ενημεροί. Απλά πληρώνουν τη δόση τους για να είναι τακτοποιημένοι, αλλά όχι ενημεροί. Με τον ασφαλιστικό φορέα και βεβαίως υπάρχει και ο Τηρεσίας, ο οποίος έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν είναι δύσκολο κάποιος να έχει δύο ή τρεις επιταγές χτυπημένες, ακόμα και εξοφλημένες να είναι στον Τηρεσία. Δεν πρέπει λίγο να γίνουν πιο ελαστικά τα μέτρα για να μπορέσουν να μπουν οι πραγματικά μικρομεσαίοι. Κύριε Καλογράνη, εγώ θα σας πω ότι από το 2009, από τις βουλευτικές του 2009 και μετά, τα δάνεια που είχαν δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΜΕ, μέχρι και τώρα ήταν περίπου 90% κάτω από τα δάνεια που είχαν δοθεί το πρώτο 9 μήνο του 2009. Είναι η απάντηση, δηλαδή. Πρέπει τα κριτήρια να γίνουν πιο ελαστικά. Έτσι, για να μπορέσουν να μπουν. Πρέπει αυτοί που βγάζουν τα κριτήρια να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα και η οικονομία. Η χώρα έχει αλλάξει, κύριε Καλογράνη. Η οικονομία έχει αλλάξει. Έτσι. Η ύφεση άλλαξε όχι μόνο την κατάσταση της χώρας, άλλαξε και τη φιλοσοφία. Έχει μπει ένας ολόκληρος λαός σε εθνική μελαγχολία. Πρέπει να δούμε τη νέα κατάσταση. Πρέπει να δούμε όμως και μια προοπτική. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Μάλιστα. Και κλείνοντας στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε, θέλω κύριε Αλεξίου να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για το που πάει γενικότερα το καράβι. Μας δώσει αισιόδοξη. Είναι αισιόδοξη ή δεν είναι αισιόδοξη? Θα σας πω αμέσως. Στο κινέζικο λεξιλόγιο η λέξη κρίση εκφράζεται από δύο ιδεογράμματα. Το ένα ιδεογράμμα είναι κίνδυνος και το άλλο είναι ευκαιρία. Η κρίση λοιπόν είναι ευκαιρία για αλλαγή, να αλλάξουμε νοοτροπία. Όχι διορισμό στο δημόσιο, επιχειρηματικότητα. Να αλλάξουμε καταναλωτικές συνήθειες. Όχι 5 μίλια ενώ χρειάζομαι 3 να φάω. Με λίγα λόγια. Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή συμπεριφοράς, αλλαγή ζωής. Αυτό θα έρθει μέσα από την κρίση. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα που περνάω και θέλω να το δούμε όλοι έτσι. Η ζωή μας είναι μπροστά και μέσα από την κρίση θα έρθει η αλλαγή και οι καλύτερες συνθήκες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ και τους δύο. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα των τηλεθεατών που δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά. Βλέπετε τα καταιγιστικές και ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα έχουμε δυνατότητα να τους ξανά έχουμε καλεσμένους και να συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα θέματα, γιατί αφορούν τη δική μας κινητή και ακίνητη περιουσία. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με το αισιόδοξο αυτό μήνυμα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στις 11 η Κατερίνα Ευαγγελίου με τις τρεις φίλες σας κατάλληλε μια όμορφη μέρα, τα 4 δροσερά μας κορίτσια και βεβαίως στις 6 και 9 το αντικειμενικό και αμερόληπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, τόσο σε 6 όσο και σε 9, για να ενημερώνετε πραγματικά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 9. Μέχρι τότε. Καλημέρα, Αττική. Να είστε όλοι καλά.